Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα, το οποίο σας προανήγγειλα και το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι με έχει αγγίξει βαθιά, γιατί η Κική δυστυχώς εσαρκώνει το χειρότερο εφιάλτη μας. Είναι μια γυναίκα που τα είχε όλα. Μια πανέξυπνη, πολύ ικανή γυναίκα, οικονομολόγος, με σπουδές, με υπέροχη οικογένεια, με τρία παιδιά. Με το που έρχεται λοιπόν στον κόσμο το τρίτο της παιδί, προσβάλλεται από μια σπάνια νόσο και αρχίζει σταδιακά το σώμα της να παραλύει. Με αποτέλεσμα σήμερα η Κική να είναι καθυλωμένη σε μια καρέκλα, αναπηρική καρέκλα, να μπορεί να κινεί, να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μόνο με τα μάτια της, μέσω ενός ειδικού προγράμματος στον υπολογιστή, ανοιγοκλίνοντας τα μάτια της, μπορεί να γράφει κάποιες λέξεις οι οποίες μετατρέπονται μέσω του υπολογιστή σε ήχο, και έτσι μπορεί, ας πούμε, να μιλά με τον έξω κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι είχε σοκάρει όταν πριν από λίγα χρόνια έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας να της το δικαίωμα στην ευθανασία. Το δικαίωμα στην ευθανασία, λοιπόν, θα είναι και μια κουβέντα που θα κάνουμε σε λίγο, καθώς εδώ στο στούντιο έχουμε κοντά μας τον γιο της Κικής Χατζηιωάννου, τον Σταύρο. Καλησπέρα. Επίσης, ο Τάσος ο Καλφόγλου είναι ο νοσηλευτής της. Καλησπέρα σας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γίνει φίλος της, έχει έτσι συνδεθεί μαζί της, γιατί στην καθημερινότητά της την συνοδεύει για πάρα πολλές ώρες. Επίσης, κοντά μας ο κύριος Θοδωρής Γιάννας, διοικητής του νοσοκομείου Ελπής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τον έχουμε χάσει από την τηλεόραση, γιατί έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και έχει κάνει πολύ σοβαρό έργο στο νοσοκομείο. Συγχαρητήρια, κύριε Γιάννη. Να είσαι καλά. Πολύ σημαντικό έργο. Σας έχω ευχαριστήσει και εγώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Μάρκ, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι διαφορετική σειρά. Ο κύριος Αλέξανδρος Τσάπελης, δικηγόρος. Γεια σας, Στεφάνε. Είναι κοντά μας. Έτσι λίγο να μας μιλήσει για το νομικό πλαίσιο του θέματος. Επίσης, ο κύριος Ιωάννης Μάρκου, νευρολόγος. Και ο κύριος Νίκος Ανεμοδουράς, διευθυντής χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, το οποίο δικεί ο κύριος Γιάνναρος. Πάμε να δούμε την ιστορία της Κικής, να μάθετε κάποια λόγια και μέσω από την ιστορία της Κικής θα καταλάβετε και τι βιώνουν οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τέτοιες νόσους, αλλά και πώς ζουν στην Ελλάδα. Το 1999 η ζωή της άλλαξε ριζικά. Σήμερα επικοινωνεί μόνο με τα μάτια. Διεκδικεί το δικαίωμα, όπως το χαρακτηρίζει, στην ευθανασία. Είναι η ευθανασία υπόρους, αξιοπρέπεια και ελευθερία, όπως είπε ο Καλβός. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Πάντα έβαζα την ελευθερία πάνω από την ανάγκη. Η αξιοπρέπεια στη ζωή και στο θάνατο είναι ανθρωπίνο δικαίωμα και αυτό διεκδικώ και μέσω της συνέντευξης μας. Η καθολική τσακίρη Κική, όπως τη φωνάζουν οι φίλοι της, είναι μια μητέρα τριών παιδιών, που όπως λέει στάθηκε άτυχη στην πιο δημιουργική της ηλικία. Η Κική ήταν μια δραστήρια οικονομολόγος, μια καλή μητέρα και ένα πολιτικοποιημένο άτομο. Το 1999, μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού, ανατράπηκε όλη της η ζωή. Η ζωή μου ήταν δουλειά, ταξίδια, σπίτι παιδιά, κοινωνική δράση, χαιρόμουν πολύ, κυρίως με περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Όταν ήρθε το τρίτο μωρό ήθελα να με μονομαχώ, δεν πρόλαβα. Ευτυχώς οι γονείς μου και η δαδά των παιδιών, μία υπεροχή Βελγίδα, αυτή και ο άντρας της, δεύτερη γονείς για μένα και η κολλητή μου φιλενάδα, με βοήθησαν να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου. Προσβλήθηκε από την νόσο ALS, την νόσο κινητικού νευρώνα, γνωστή και ως η ασθένεια του Hopkins, καθώς ο Βρετανός αστροφυσικός έχει προσβληθεί από αυτή. Τέλος του 99, μετά τη γέννα του τρίτου παιδιού, άρχισα με δυσαρθρία και ανεξηγητικό, όπως με την πάροδο του χρόνου είχα δύσπνοια και άρχισαν τα κινητικά προβλήματα. Το 2009 τραχειοτομηθήκα, ήταν κάτι που αν ήξερα τις συνέπειες θα προτιμούσα να κάνω χαρακτήρι. Τώρα μπήκα στο χώρο να ζω με αναπνευστήρα και χορεύω. Τα συμπτώματα αυτής της εκφυλιστικής νόσου της έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα να ζει μια ζωή φυσιολογική, που να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται αλλά και να φροντίζει τα παιδιά της. Όμως δεν το έχει βάλει κάτω και προσπαθεί να είναι η νοικοκυρά του σπιτιού της. Ποια είναι σήμερα η καθημερινότητά σας?
Βασανιστική αλλά και διασκεδαστική πρωί θέλω 4 ώρες φροντίδα υγιεινή, κινησιοθεραπεία, μετά κάνω check-in στη κουζίνα να δω τι τρόφιμα απέμειναν για να δω τι ψώνια χρειάζεται και να βρω συνταγή για να μας μαγειρέψει η νυχτερινή νοσοκόμα μου, μια εξαιρετική κοπέλα, μετά κάθομαι στον υπολογιστή, διεκπεραιώνω αλληλογραφία, λογαριασμούς, παραγγελίες για τα αναλώσιμα, διαβάζω πολύ, δυστυχώς μόνο ηλεκτρονικά, επικοινωνώ με φίλους στο Facebook, γράφω διαφορά άρθρα και κυρίως για να ευαισθητοποιήσω την νεολαία, όλη η μέρα έχω συχνές αναρωφήσεις, βασανιστική διαδικασία και πολλά σάλια τις νύχτες ακίνητη, ακούω ραδιόφωνο και προσεύχομαι κάνοντας ανασκόπηση της μέρας, αν είμαι τυχερή θα με πάρει ο ύπνος 2-3 συνεχόμενες στα όνειρα μου, κυρίως χορεύω και χαίρομαι, αυτά μου δίνουν κέφι και ενεργία για την επόμενη μέρα. Είναι καθυλωμένη σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και κινεί μόνο τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού. Από το 2003 έχασε τη δυνατότητα να μιλάει και να επικοινωνεί φυσιολογικά με το περιβάλλον. Σήμερα το δεξί της χέρι αλλά και τα μάτια της αποτελούν το μόνο μέσο που διαθέτει για να μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γράφοντας με τα μάτια, είναι μεν κουραστικό αλλά συνάμα διασκεδαστικό, έχει τεράστιες δυνατότητες στο μηχάνημα. Σήμερα η Κική διεκδικεί το δικαίωμα όπως το χαρακτηρίζει στην ευθανασία. Όπως λέει, θέλει έναν αξιοπρεπή θάνατο. Είστε υπέρμαχος του δικαιώματος της ευθανασίας. Ναι, υπορούς, όπως στη Γερμανία. Εκεί υπογραφεί ο ασθενής γράμμα να μπορεί να διακόψει την μηχανική υποστήριξη όποτε το θελήσει. Αν έχετε σκεφτεί να κάνετε ευθανασία και για ποιο λόγο. Ναι, συχνά η τραχειοτομή δεν αντέχεται, πνίγομαι συνεχώς σε συνδυασμό με την αδυναμία επικοινωνίας και έλλειψη κατάλληλης φροντίδας, έκλαιγα καθημερινά, δέχτηκα την αναπηρία σαν πρόκληση για να βελτιώσω τον εαυτό μου και νιώθω καλά με εμένα, δεν με ενοχλεί ο θάνατος, είναι το ξεκίνημα για μια άλλη ζωή. Μας είπε, παιδιά, σκέφτομαι να κάνω ευθανασία. Δεν μπορεί άλλο να υποφέρει και ότι αισθάνεται ότι μας είναι βάρος. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ειδικά το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι μας είναι βάρος η μητέρα μας, ο άνθρωπος που μας έφερε στον κόσμο. Το 2011, απογοητευμένη και ταλαιπωρημένη από την γραφειοκρατία και τη μη στήριξη του κράτους, έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και στον Υπουργό Υγείας, ζητώντας να νομιμοποιήσουν την ευθανασία στη χώρα μας. Δυστυχώς το κράτος δικαίου και πρόνοιας που έχω υπηρετήσει και ζω με απαξίωσε. Με παραπέταξε χωρίς φάρμακα, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καν τα απαραίτητα για να μπορώ να αναπνέω όσο καιρό μου απομένει. Δεν έχω πλέον καμία προσμονή. Μία ελπίδα μόνο έχω, να μην με αφήσετε άλλο έτσι να υποφέρω. Αφού σας είμαι βάρος, αφού σαν ανθρώπινη οντότητα δεν θέλετε πλέον να υπάρχω, δημιουργήστε, φτιάξτε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να έχω δικαίωμα στο θάνατο. Να μπορεί ο γιατρός μου να σβήσει το μηχάνημα. Να τελειώσω έτσι ήρεμα, με όση αξιοπρέπεια μου έχετε αφήσει. Να είστε σίγουροι, κύριοι, αν λειτουργούσαν έστω λίγο τα χέρια μου, θα τράβαγα μόνη μου την πρίζα. Δυστυχώς κανείς δεν παίρνει την απόφαση να τη βγάλει για μένα. Αφού δεν μπορείτε να μου προσδώσετε τα δικαιά μου, αφήστε με τουλάχιστον να φύγω με λίγη αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάτε, η πάθηση που χτύπησε ανελέητα εμένα δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιους ή φτωχούς, απλούς πολίτες ή πρωθυπουργούς. Χτυπά το ίδιο ανελέητα με την ίδια δυστυχώς κατάληξη. Την απόλυτη ακινησία που την βιώνεις έχοντας πνευματική διάβγεια. Με απογοήτευση, καθολική τσακίρη, μία μελοθάνατη μητέρα τριών ανήλικων παιδιών που απλά ήταν άτυχη στην πιο δημιουργική περίοδο της ζωής της. Μάλιστα έψαξε και βρήκε σε χώρες που επιτρέπεται η ευθανασία γιατρό που θα την βοηθήσει να το πραγματοποιήσει. Επικοινώνησα και με την Dignitas, μία οργάνωση στην Ελβετία που βοηθούν άτομα να κάνουν ευθανασία. Βρήκα γιατρό στο Μόναχο, ειδικευμένο στην διακοπή μηχανικής υποστήριξης. Είναι διατεθειμένος να έρθει αφιλοκερδός, φτάνει να τον καλύπτω νομικά. Τα έχεις και στην ευθανασία. Σας το έχει εκμυστηρευτεί. Ναι, μου το έχει εκμυστηρευτεί. Δεν το δέχομαι. Σαν γιατρός δεν το δέχομαι. Η οικογένειά της είναι άκρος αντίθετη με αυτήν της την επιλογή. Στην άποψή μου για την ευθανασία, είμαι κατά και το λέω. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να παλεύεις για τη ζωή. Να παλεύεις για την κάθε μέρα και για ό,τι σου τυχαίνει. Η ευθανασία είναι στο μυαλό της. Τα παιδιά της είναι αυτό που την κρατάνε πίσω. Και καμιά φορά αναρωτιέται αν θα πρέπει ή όχι. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο το σκέφτεται πολύ συχνά.
Ένα σημαντικό ζήτημα για την Κική είναι ότι το κράτος δεν είναι αρρωγός. Όπως λέει, για τη σπάνια πάθησή της δεν προβλέπεται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή κατοίκον νοσηλεία. Πόσα χρήματα το μήνα χρειάζονται για την νοσηλεία σας στο σπίτι? Τα σπάνια πέφτω κάτω από 4.000 το μήνα. Πριν την τραχειοτομία με 1.000 ευρώ την έβγαζα. Το κράτος μου δίνει όσα δικαιούται ένα συνήθις ανάπηρος, και αυτά μετά από απίστευτη ταλαιπωρία φέτος δεν έχω ούτε πιστοποιητικό αναπηρίας, γιατί περιμένω από Οκτώβρη να έρθει η επιτροπή από και πάει αισιοδοξή, μάλλον το κράτος πως θα σηκωθώ όρθια. Συνεπώς, no money, no honey, κύριος είδε πότε θα εξυγχρονιστούμε, πρώτα στα μυαλά και μετά στην πράξη. Το κράτος είμαστε όλοι μας, οπότε για να αλλάξει πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Αυτή η ασθενής που της έτυχε το κακό λαχείο, για την ίδια, για την οικογένειά της, γιατί όλοι τραβάνε το γολγοθά τους, έτσι, θα πρέπει να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση, γιατί είπαμε υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Η Κική πάντα ήταν σκεπτόμενος άνθρωπος και ενδιαφερόταν για τα κοινά. Μάλιστα είχε βάλει και υποψηφιότητα σε γνωστό πολιτικό κόμμα. Κάθε μας πράξη είναι πολιτική, από το τι επιλεγούμε να φάμε μέχρι τι ψηφίζουμε και γιατί. Φοιτήτρια, γνώρισε το κόμμα των Πρασινών το 89, μπήκα υποψηφία βουλευτής των οικολογών εναλλακτικών και το Μάιο ήμουν υποψηφία με τους Πρασίνους. Δεν κολλώνω να πάω διασυλλόμενη στη Βουλή. Έχουμε χάσει το μετρό σαν κοινωνία και ευρίζουμε τους βουλευτές, ξεχνώντας πως είναι ο καθρέφτης μας. Στην ουσία είναι σαν να φασκελώνουμε τα μούτρα μας. Δεν έπεσαν από τον ουρανό κατευθείαν στη Βουλή. Έχει μια δεμένη οικογένεια που αντιμετωπίζει την πάθησή της με αισιοδοξία και είναι πάντα δίπλα της σε ό,τι και αν χρειαστεί. Τι όνειρα έχεις για τα παιδιά σου? Να έχουν υγεία και να ξέρουν τι θέλουν. Ισχυρό δέσιμο έχει και με τον νοσηλευτή της. Περνάω πάρα πολλές ώρες μαζί με την Κική και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε δεθεί. Πέραν από νοσηλευτή της, θεωρούμε και φίλος. Τουλάχιστον εγώ τη θεωρώ φίλη μου. Πιστεύαμε βέβαια τα αισθήματα. Η Κική είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος με χιούμορ και πολλές φορές οι απαντήσεις της είναι αφοπλιστικές. Αν κατά ένα μαγικό τρόπο αύριο ξύπναγες και ήσουν μια χαρά, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Ερώτα. Λοιπόν, Σταύρο, εσύ έχεις ζήσει τη μητέρα σου και πριν το πρόβλημα. Να. Σε αντίθεση με τη μικρότερη αδελφή σου, νομίζω. Οι δύο μικρότερες. Οι δύο μικρότερες, αλλά η τελευταία δεν πρέπει να πρόλαβε να την ζήσει καλά-καλά. Δυστυχώς όχι. Όχι. Εσύ πώς βίωσες την ιστορία της μητέρας σου από τη στιγμή που ξεκίνησε και πώς τη βιώνεις σήμερα? Εντάξει, στην αρχή στεναχωρήθηκα, πέσα από τα σύννεφα. Να βλέπεις τώρα τη μητέρα σου και τη χέρια των οποιονδήποτε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που μου έδωσε και εμένα κουράγιο και είμαι αυτός που είμαι. Και τα άτομα που με γνωρίζουν ξέρουν τι γίνεται και το πόσο χαζοχαρούμενος είμαι και αισιόδοξος για αυτό το θέμα. Είναι ότι την βλέπω τη μέρα με τη μέρα παλεύει και μέρα με τη μέρα μάχεται. Η ίδια έχει ζητήσει να της δοθεί το δικαίωμα όταν το αποφασίσει. Γιατί νομίζω ότι ακόμη και αν δινόταν τώρα το δικαίωμα, επειδή έχει ακόμα εσάς κοντά της, δεν θα άντεχε ως μάνα να φύγει. Εσύ την επιθυμία της αυτή, να έχει το δικαίωμα να δώσει τέλος στη ζωή της όταν το αποφασίσει, πώς τη βλέπεις? Είναι επιθυμία της, απλά δεν την αφήνω. Αυτό. Εγώ δεν την αφήνω και της το λέω ξεκάθαρα, δεν την αφήνω να κάνει ευθανασία. Και δεν θέλω. Μπορείς να καταλάβεις τους λόγους που... Μπορώ να τους καταλάβω, αλλά εντάξει, ανέκαθεν της πήγαινα κόντρα για πολλά θέματα. Και δεν θα της πω κόντρα και γι' αυτό, δεν θέλω να πεθάνει, είναι η μητέρα μου. Προτιμώ να φύγει, να ξυπνήσω μια μέρα και να μάθω ότι έφυγε η μητέρα μου επειδή έφυγε, επειδή την πήρε ο Θεός, παρά ότι το ήθελε εκείνη και επειδή έφυγε λόγω της ευθανασίας. Θέλω να ζητήσω από τον Τάσο, που είναι ο νοσηλευτής της Κικής, να μας πει λίγο πώς είναι το 24ωρο αυτής της γυναίκας. Δηλαδή, έτσι λίγο πρακτικά να καταλάβουμε πώς ζει. Λοιπόν, η καθημερινότητα δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί χρειάζεται νοσηλεία επίπεδου εντατικής. Ξεκινάμε το πρωί, δηλαδή, με πολλές ώρες γυμναστική, κινησιοθεραπεία.
χρειάζεται φροντίδα ιδιαίτερη, γιατί παραμονεύουν κατακλύσεις και διάφορες λοιμώξεις, οι οποίες αν προσβάλλουν τον οργανισμό της και εκεί στην κατάσταση που είναι, θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα μετά. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Είδαμε κάποια πλάνα παλαιότερα και είδαμε το χέρι της να κινείται. Mm-hmm. Να εξηγήσουμε στο κοινό ότι τα πλάνα αυτά είναι παλαιότερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν κινείται το χέρι, κινεί μόνο τα δύο δάκτυλα. Το ένα. Το ένα. Το δηλαδή, ένα δάκτυλο. Το σώμα έχει παραλύσει. Mm. Το μοναδικό πράγμα που καταφέρει να κινεί η Κική είναι τα μάτια της με τα οποία γράφει στον υπολογιστή, mm-hmm. αυτό που βλέπετε μέσω ειδικού σπουδών, και κουνάει δύο δάκτυλα από το ένα της χέρι. Αυτό είναι. Ναι, το δεξί δάκτυλο, το δείκτη. Από το δεξί μόνο χέρι. Το δείκτη. Μόνο το δείκτη. Και αυτό βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να το χρησιμοποιεί. Χρειάζεται λοιπόν πολλές ώρες γυμναστική. Για να κινηθεί το κορμί, να μην... Βέβαια, γιατί ξέρετε, η ακινησία, όλα αυτά, να. Δεν είναι εύκολο. Μετά, βέβαια, ξεκινάμε το πρωινό μας. Θα συνεχίσουμε πάλι τη γυμναστική μας, την πρωινή φροντίδα, να πλύνουμε το πρόσωπο, να πλύνουμε χέρια, γενικότερα. Ό,τι περιλαμβάνει η φροντίδα. Από εκεί και πέρα, θα σηκωθούμε και ξεκινάει η μέρα της Κικής. Η Κική κοιμάται κανονικά ή καθιστεί είναι. Όχι, γιατί, όχι. Γιατί έλεγε η ίδια ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι ότι πνίγεται από... Ναι, ναι. Είναι... Ο τρέχιος Ελίνα σίγουρα τη δυσκολεύει πάρα πολύ. Αλλά όταν πηγαίνει για ύπνο το βράδυ, πάμε στο κρεβάτι. Βέβαια είναι ειδικό κρεβάτι που ξέρετε που έχουν στις κλινικές. Δεν είναι ένα απλό κρεβάτι. Το οποίο το βάζουμε σε κάποια συγκεκριμένη κλίση που μπορεί να αντέξει τον τρέχιο Ελίνα. Γιατί δεν μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση. Πολύ ανάσκελα ή πολύ μπροστά, εκεί πονάει και υποφέρει. Και κοιμάται μόνο δύο ώρες την ημέρα, όπως λέει. Συνεχόμενα, δηλαδή, να κοιμηθεί 8 ώρες δεν είναι δύσκολα, γιατί συχνά ξυπνάει γιατί πνίγεται από τα σάλια της και πρέπει να της κάνεις ανάρρωφηση. Χρειάζεται νοσηλευτική κατά διάρκεια της νύχτας. 24-ωρη νοσηλεία. Δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό μόνη της. Ούτε λεπτό. Καθόλου. Ζει σε ένα είδος εντατικής κατοίκων. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είναι μια εντατική μέσα στο σπίτι, είναι μια εντατική. Υπάρχουν μηχανήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο, αναρροφήσεις, αναπνευστήρες, σωληνάκια αναρροφήσεων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γάντια, καφ, τα πάντα, τα πάντα. Αυτή η επικοινωνία μέσω του υπολογιστή, πώς ξεκίνησε, για να μας μιλήσει λίγο ο Σταύρος. Πρέπει να ήταν το παράθυρό της στον κόσμο αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή η μητέρα σου δεν είχε πια τη δυνατότητα να μιλήσει. Να. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση? Όταν σταμάτησε πλέον να μιλάει, ξεκίνησε να μας γράφει με τα πινακάκια, τα οποία, αυτά που πουλάνε στα είδη παιχνιδιών, που ζωγραφίζεις και το σβήνεις. Στην πορεία με τον υπολογιστή, το απλό το λάπτοπ, το PC, και τώρα με το Τόμπι. Στην αρχή, λοιπόν, με το λάπτοπ κουνούσε κάποια λίγο το χέρι, οπότε σας έγραφε και επικοινωνούσατε. Mm. Αλλά αυτό, για να μπορέσει κανείς να το καταφέρει και να το λειτουργήσει με τα μάτια, φαντάζομαι ότι χρειάζεται πολύ προσπάθεια και θέληση και από την ίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χειριστείς και πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τις κινήσεις της, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να το χειριστείς με τα μάτια. Το προσπάθησα κι εγώ κάποτε όταν το ρυθμίζαμε το χειριστό και δεν τα κατάφερα. Αυτό πώς ακριβώς λειτουργεί? Ανοιγοκλίνει τα μάτια και επιλέγει λέξεις, γράμματα? Πώς γίνεται αυτό? Με υπέρυφρες. Νομίζω, επειδή δεν είμαι και πολύ με την τεχνολογία. Πες το χοντρικά, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν θα καταλάβει κάτι παραπάνω. Απλοϊκά σε ρωτάω για να καταλάβω, ανοιγοκλίνοντας τα μάτια, γράφοντας στον υπολογιστή κάποιες λέξεις. Κοιτάει επίμονα το γράμμα στην εφαρμογή την οποία δείχνει τώρα. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή κοιτάει επίμονα το συγκεκριμένο γράμμα. Ναι. Και αυτό το γράμμα έχει ένα χρονόμετρο. Ναι. Μια κλεψιδρούλα 2 δευτερολέπτων, 3. Ναι. Μόλις το γεμίσει η κλεψίδρα, έχει πατήσει το συγκεκριμένο γράμμα. Α. Είναι αυτό, κοιτάει με τη. Μόλις εστιάσει δηλαδή το βλέμμα της και παραμείνει το βλέμμα της κάπου συγκεκριμένα, εκεί τότε βλέπετε ότι γεμίζει το πεδίο και επιλέγει. Δηλαδή αντί να κινεί το ποντίκι να πηγαίνει με το βελάκι, πάει με το βλέμμα, όπου πηγαίνει το βλέμμα. Μάλιστα.
Με το βλέμμα λοιπόν γράφει γραμματάκι-γραμματάκι μέχρι να γράψει όλη τη λέξη. Ακριβώς. Και στη συνέχεια, αφού γραφτεί η λέξη, αυτό μέσω του υπολογιστή ακούγεται. Κάνει εκφώνηση. Κάνει κάποια εκφώνηση. Αυτό είναι ακριβό το πρόγραμμα. Το αγόρασε μόνη. Όχι, έχει γίνει κάποια δωρεά. Δηλαδή συγκεντρώθηκαν χρήματα. Γιατί είναι πανάκριβο, όχι απλά ακριβό. Πανάκριβο. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή στοιχίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. 16.000. Πόπο. Ναι. Τόσο. Ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί με όλα αυτά που ακούω, επειδή και ένας άνθρωπος έτσι από το δικό μου τέλος πάντων περιβάλλον το κοντινό έφυγε πρόσφατα από αυτή τη νόσο και πολύ γρήγορα, για να μείνει κανείς στη ζωή και να έχει μια ποιότητα ζωής, χρειάζονται απίστευτα χρήματα. Ναι. Για να, δηλαδή, το βλέπουμε τώρα και λέμε, α, ναι, επικοινωνεί με το μηχάνημα, έχει εντατική στο σπίτι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει μια ελάχιστη ποιότητα ζωής όταν πάσει από αυτή την νόσο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα, γιατί αυτή τη στιγμή δηλαδή πιστεύω ότι από όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την πάθηση, το κράτος είναι απόν. Γιατί δεν καλύπτει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Και κατά μέσο όρο είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ τον μήνα τα νοσήλια, οι νοσηλευτές και όλα αυτά που πρέπει να παρέχει κάποιος σε έναν τέτοιο ασθενή για να επιβιώσει. Πάντως αυτό πρέπει να της έδωσε, να της άνοιξε ένα παράθυρο στον έξω κόσμο, γιατί επειδή πια η κοινωνία λειτουργεί παράλληλα και στο διαδίκτυο και η επικοινωνία εστιάζεται πολύ στο διαδίκτυο, πρέπει να βοήθησε τη μητέρα σου αυτό να μπορέσει να επικοινωνήσει με ανθρώπους, να μιλήσει, να βρει γνώση μέσα από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς το ζεις εσύ. Χωρίς διαδίκτυο δεν υπάρχει. Είναι αυτό δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες μέρες που λόγω βροχοπτώσεων, λόγω καιρικών συνθήκων δεν έχουμε ίντερνετ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χωρίς το ίντερνετ και χωρίς το διαδίκτυο δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τι κάνει μέσω του διαδικτύου, γράφοντας με τα μάτια. Ποιες δουλειές κάνει, γιατί πήρα μια μικρή γεύση. Επικοινωνεί στο Facebook με τους φίλους της. Στέλνει μηνύματα σε μένα και μου λέει πήγαινε σχολή γρήγορα. θα μιλήσει με τον γιατρό της, θα επικοινωνήσει με το τι χρειάζεται να φέρει στο σπίτι, τι χρειάζεται να έρθει στο σπίτι, από άποψη αναλώσιμων υλικών για την νοσηλεία της. Σε ποιον τα στέλνει αυτά, τα στέλνει ας πούμε στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός της φέρνει τα φάρμακα ή πώς επικοινωνεί. Και στο φαρμακείο τα στέλνει. Ναι. Συνήθως είναι ότι εντάξει, πλέον όλοι μας, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα προφίλ στο Facebook. Ναι. Του το στέλνει στο λογαριασμό του, του λέει χρειάζομαι αυτά και αυτά. Και λειτουργεί το σπίτι στην φέρνει, ουσία. Και αυτό της δίνει και ζωή να λειτουργεί το σπίτι. Συγκρατεί ολόκληρο το σπίτι. Συγκρατεί ολόκληρη την οικογένεια. Πληρώνει λογαριασμούς, τα πάντα. Δεν μπορώ να ξέρω τι άλλο κάνει. Ειλικρινά. Το χαρακτηριστικό της Κικής, συγγνώμη που επεμβαίνω, είναι το όταν ξεκινάει η μέρα μας βασικά και μόλις βάλω το τόπι και το ρυθμίσω και κάτσουμε δηλαδή και ξεκινήσουμε και αφού εστιάσουμε τα πάντα, αυτό που θα πει η Κική είναι ή έχουμε δουλειά Τάσο ή έχουμε πολλή δουλειά Τάσο. Αυτό τη χαρακτηρίζει. Τη βλέπεις και είναι δυναμική εκεί και συνεχίζει κανονικά. Ακάθαρτη. Άρα αισθάνεται χρήσιμη. Τα πάντα. Τα πάντα κάνει, τα πάντα πληρώνει λογαριασμούς, θα παραγγείλει, κάνουμε λίστα σούπερ μάρκετ, στέλνουμε mail στο σούπερ μάρκετ και μας φέρουν τα ψώνια. Τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπαίνει στην κουζίνα, άνοιξε το ψυγείο να δει τι έχει. Όλα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όπως μια καθημερινή γυναίκα, έτσι και εκεί. Και έτσι αισθάνεται όπως είτε, ο κύριος Ανεμοδουδουράς. Αισθάνεται χρήσιμη, αισθάνεται ότι είναι μάνα, ότι προσφέρει κάτι στο σπίτι, στα παιδιά της, στην οικογένειά της. Τα πάντα. Βρήκε τις διεξόδους τους μέσα από το πρόβλημά της και κάνει ακριβώς αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει και υγιής, αλλά με άλλο τρόπο. Από την άλλη, για το ελληνικό κράτος θεωρείται πλούσια η Κική. Με εισόδημα 20.000 ευρώ δεν της δικαιολογούν επιδόματα. Την ένταξη. Ενώ η ζωή αυτή μέσα στο σπίτι στοιχίζει 4.000 ευρώ το μήνα. Μίνιμουμ. Γιατί άμα βάλετε 24 ώρες νοσηλεία, ένα μέσο ώρα θα σας πω 5 ευρώ την ώρα να βάλουμε την νοσηλεία. Ναι. Άμα τα βάλουμε κάτω τις ώρες με τα ευρώ, πάμε πάνω από τις 3.500 ευρώ το μήνα μόνο για τους νοσηλευτές, για την 24ωρη νοσηλεία. Τα νοσήλια που χρειάζεται, που ξεπερνάμε πάλι το χιλιάρικο. Δεν είναι σωστό να το συζητήσουμε. Είναι, δηλαδή. Άρα μιλάμε πάνω από 4 χιλιάρικα. Ναι.
αλλά επειδή είναι 20.000 ευρώ το χρόνο το εισόδημά της, δεν της δικαιολογείται ναι, θεωρείτε... κάτι από αυτά. Θεωρείται πλούσια. Ναι, ναι, ναι. Η οικονομική της επιφάνεια θεωρείται πολύ υψηλή για ανάπηρη και έτσι δεν την αφήνουν να ενταχθεί μέσα στο νοσηλεία καθήκον, ώστε να της παρέχει το κράτος κάποιο νοσηλευτή. Σταύρο μου, ίσως ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη μαμά να ζητά την ευθανασία είναι ότι ενδεχομένως να νιώθει τύψεις ότι σας επιβαρύνει. Δηλαδή ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τη ζωή σας. Πώς το αισθάνεσαι εσύ αυτό? Τα λέει απλά για να τα πει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μας είναι βάρος. Είναι η μητέρα μας. Αυτό τα λέει όλα. Και νομίζω ότι και όλα τα παιδιά και μέχρι το τέλος έχουν ανάγκη να νιώσουν αυτή την αγάπη της μάνας, δηλαδή και μόνο το βλέμμα. Και μόνο η αγάπη που παίρνεις από αυτό το βλέμμα, νομίζω ότι είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Λοιπόν, πείτε μου αν πρέπει να πάω σε break ή όχι, γιατί έχω ένα βίντεο ακόμα που θα ήθελα να προβάλλουμε. Είναι ένα βίντεο που έχουμε ζητήσει τις απόψεις επιστημόνων, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων για το θέμα της ευθανασίας και για το αίτημα της Κικής. Η Κική διεκδικεί το δικαίωμα όπως το χαρακτηρίζει στην ευθανασία, όπως λέει θέλει έναν αξιοπρεπή θάνατο. Μάλιστα, το 2011 έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε άλλους αρμόδιους φορείς. Είστε υπέρμαχος του δικαιώματος της ευθανασίας. Νέοι μπορούς, όπως στη Γερμανία. Εκεί υπογραφεί ο ασθενής γράμμα να μπορεί να διακόψει την μηχανική υποστήριξη όποτε το θελήσει. Αν έχετε σκεφτεί να κάνετε ευθανασία και για ποιο λόγο? Ναι, συχνά η τραχειοτομή δεν αντέχεται, πνίγομαι συνεχώς σε συνδυασμό με την αδυναμία επικοινωνίας και έλλειψη κατάλληλης φροντίδας. Έκλαιγα καθημερινά, δέχτηκα την αναπηρία σαν πρόκληση για να βελτιώσω τον εαυτό μου και νιώθω καλά με εμένα. Δεν με ενοχλεί ο θάνατος, είναι το ξεκίνημα για μια άλλη ζωή. Με τη λέξη ευθανασία εννοούμε τον ανώδυνο, τον καλό θάνατο. Σαν ιατρικός όρος σημαίνει εσκεμμένη υποβοήθηση για ήρεμο και εύκολο τέλος. Η ευθανασία στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται. Η Κική έψαξε και βρήκε σε χώρες όπου επιτρέπεται γιατρό που θα την βοηθήσει να το πραγματοποιήσει. Επικοινώνησα και με την Dignitas, μία οργάνωση στην Ελβετία που βοηθούν άτομα να κάνουν ευθανασία. Βρήκα γιατρό στο Μόναχο, ειδικευμένο στην διακοπή μηχανικής υποστήριξης. Είναι διατεθειμένος να έρθει ο φιλοκερδός, φτάνει να τον καλύπτω νομικά. Η κοινή γνώμη, πολιτική, κληρική αλλά και οι γιατροί διχάζονται. Άλλοι μιλούν για έγκλημα και άλλοι για λύτρωση. Μια πάθηση που σήμερα είναι αγιάτρευτη και βασανιστική, η επιστήμη προχωράει, αύριο είναι θεραπευμένη και απόλυτα αποκαθιστημένη. Θα σας πω τη λέπρα. Κάποτε είχαν εξοβελιστεί όλοι οι άρρωστοι, μετά ήρθε ο Χάνσεν και έγινε καλά και σήμερα δεν υπάρχει λέπρα. Στη χώρα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο που να ρυθμίζει τα θέματα της ευθανασίας. Ένα πλαίσιο το οποίο να διασφαλίζει αφενός μεν την ελευθερία βούλησης του ασθενούς, αλλά και βεβαίως την αντικειμενική και ακόλυτη εκτίμηση εκ μέρους της επιστήμης. Είναι η ευθανασία υπό όρους, αξιοπρέπεια και ελευθερία, όπως είπε ο Καλβός. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Πάντα έβαζα την ελευθερία πάνω από την ανάγκη. Η αξιοπρέπεια στη ζωή και στο θάνατο είναι ανθρωπίνο δικαίωμα και αυτό διεκδικώ και μέσω της συνέντευξης μας. Η βασική αρχή της κλασικής κλινικής ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής και όχι η πρόκληση του θανάτου. Πολλοί είναι οι γιατροί που υποστηρίζουν ότι μια ανίατη πάθηση σήμερα μπορεί αύριο να είναι η άσημη. Πολύ διφορούμενο και νομίζω ότι δεν θα πάρετε από κανένα σαφή απάντηση. Γιατί υπάρχει η εκουσία, η αυθανασία, υπάρχει η ακούσια. Αν είναι σε θέση ο ίδιος ο ασθενής να αποφασίσει, αν δεν είναι σε θέση και θα πρέπει οι άμεσοι συγγενείς του να αποφασίσουν. Νομίζω ότι είναι ένα debate το οποίο θα εξακολουθεί να υφίσταται.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2011, πολλοί δυτικοευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, η οποία προς το παρόν επιτρέπεται μόνο σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς πρέπει να διανύσουμε πολύ χρόνο ακόμη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις αποφάσεις κρατών όπως η Ολλανδία ή μερικές πολιτείες της Αμερικής. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν είναι εύκολα τα θέματα αυτά. Όταν άπτονται θεμάτων θρησκείας, ηθικής, φιλοσοφίας και κοινωνίας. Και έτσι πιστεύω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε σε κάποιες κοινωνίες του δυτικού κόσμου που έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Το δικαίωμα στο θάνατο είναι ένα δικαίωμα το οποίο το δίνει μόνο ο Θεός, νομίζω. Και οποιαδήποτε προσπάθεια να ενσωματώσουμε ένα τέτοιο δικαίωμα μέσα σε μία νομοθεσία νομίζω θα ήταν πραγματικά επικίνδυνη, γιατί πώς θα βρούμε τα όρια. Φοβάμαι δηλαδή μην ανοίξουν κάποια παράθυρα και τελικά αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει, ας πούμε, το δικαίωμά του στο θάνατο δεν το έχει και ότι δημιουργηθούν άλλα φαινόμενα. Στην Ελλάδα το 52% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τάσεται στεναρά υπέρ της ευθανασίας. Απαγορεύεται απολύτως, αλλά είναι και η πλειοψηφία των χωρών που με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουν. Σε κάθε περίπτωση είμαι της άποψης, όχι μόνο για αυτό το σημαντικό θέμα, που έχει πολλές παραμέτρους όπως σας είπα, για όλα τα θέματα ο δημόσιος διάλογος ωφελεί και κακό δεν κάνει. Οι Γερμανοί εμφανίζονται περισσότερο ανοιχτοί στο να επιτρέπεται στους πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε και πώς θα πεθάνουν, με το 87% να στηρίζει αυτή την άποψη. Οι Ισπανοί εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο της ευθανασίας, με ποσοστό στήριξης 78%, και ακολουθούν οι Γάλλοι με 75%. Μπορείτε να τα πείτε στον αέρα αυτά, ήταν ενδιαφέροντα, έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα. Να πούμε ότι ο κύριος Μάρκου ως νευρολόγος έχει επισκεφτεί την Κική στο σπίτι της, έχει δει την οικογένεια, διότι δεν είστε απλά γιατρός νευρολόγος. Έχετε και μία άλλη συμβουλευτική θέση στο Σύλλογο των Πασχόντων. Είμαι εκ των επιστημονικών συμβούλων στο Σύλλογο Πασχόντων με νόσου κινητικού νευρώνα. Οπότε πήγατε στο σπίτι και συναντήσατε την Κική και την οικογένειά της. Και τι είδατε εκεί? Καταρχάς είχα την τιμή να τη συναντήσω. Ξεκινάω με αυτό ακόμα. Είδα έναν άνθρωπο λοιπόν, μια οικογένεια που είναι μια απόλυτα φυσιολογική οικογένεια. Μια καθημερινή οικογένεια, η οποία λειτουργεί στην απόλυτη καθημερινότητα. Η Κική είναι ένα ισότιμο μέλος. Μάλλον είναι κάτι παραπάνω από ισότιμο. Νομίζω είναι η μητριαρχική οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το μεγάλο αφεντικό. Και δεν της πάει κανείς κόντρα. Ναι, συντονίζει τα πάντα. Παρέγγειλε από το Βερόπουλο, θυμάμαι τότε. Είχε πει για το πετρέλαιο να παραγγείλει. Και η υπόλοιπη οικογένεια λειτουργεί σε έναν κανονικό φυσιολογικό ρυθμό, σε μια καθημερινότητα. Δηλαδή δεν συμπεριφέρονται σαν να έχουν έναν άνθρωπο με κάποια ιδιαιτερότητα μέσα. Και μου έκανε αυτό μεγάλο εντύπωση. Και αυτό νομίζω το πέρασε η ίδια και εκεί, στα μέλη της οικογένειάς της. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι. Το πέρασε να λειτουργούν όλοι σε μια κανονική καθημερινότητα, σε μια κανονική οικογένεια. Αυτό το οποίο σας αγγίζει πολύ σε αυτή στην ιστορία της Κικής είναι ότι ακριβώς ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ δραστήρια και πάρα πολύ έξυπνη και πολύ... βλέποντας λοιπόν ένα τέτοιο άνθρωπο να παραλύει σταδιακά εκεί, σοκάρεις ακόμη περισσότερο. Μα αυτό είναι και το κακό της νόσου. Η νόσο πιάνει περίπου κατά μέσο όρο τις ηλικίες περίπου από 40 μέχρι 50. Το πικ. Το πιο δημιουργικό κομμάτι. Δημιουργικό κομμάτι. Βέβαια, ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε και ασθενή, ο οποίος είναι το παιδάκι, είναι 14-15 χρονών τώρα και έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 4-5 χρόνια η νόσος. Αυτό είναι σπάνια περίπτωση βέβαια. Αλλά πιάνει δυστυχώς την νόσο ασθενής που είναι στη δημιουργική του ηλικία. Αυτό είναι το κακό. Και όταν είναι να πει τη διάγνωση σε κάποιον ασθενή ότι έχει την νόσο κινητικού νευρώνα, σίγουρα είσαι 100 φορές, πρέπει να είσαι 100 φορές πιο σίγουρος όταν θα πεις σε κάποιον ασθενή ότι έχεις πια την νόσο κινητικού νευρώνα, διότι ανοίγει πια μια τελείως άλλη πορεία διαχείρισης του περιστατικού. Μ' αρέσει να λέω ότι εμείς οι νευρολόγοι συνήθως λέμε τη διάγνωση, αλλά μετά είμαστε συντονιστές στο πλήθος των ειδικοτήτων το οποίο θα ασχοληθούν με αυτόν τον ασθενή. Πνευμονολόγοι, γαστρεντερολόγοι, χειρουργοί, παθολόγοι,
νοσηλευτικό προσωπικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συντονιστούν. Γολγοθάς. Ένα βέβαια που είπα και πριν και ήθελα να δώσουμε και τα εύσημα για το software στους Έλληνες. Ότι το software είναι ελληνικό. Είναι, ναι. Κάποια παιδιά στην Καβάλα, όπως ξέρω, το οποίο το έχουν φτιάσει το software. Ναι, αυτό να είναι κάτι, για αυτά, για αλήθεια. Το έχουν μετατρέψει. Ναι, ναι. Και μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι ασθενείς στην Ελλάδα που το έχουν το software, όμως, ο κύριος Τζίμας το έχει. Όπως γνωρίζω, κάτι ναι. Παρόμοιο, ναι. Γιατί είναι ο τρόπος, όπως είπατε και εσείς, της επικοινωνίας των ασθενών αυτών με τον έξω κόσμο. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό και θέλω να μου πει και ο Τάσος που μιλάει καθημερινά με την Κική για αυτό το θέμα, τι άποψη έχει. Θέμα της ευθανασίας. Δεν θα σας πω για το διαγωνισμό. Το λέω για όσους συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και το περιμένετε. Δεν είναι η εκπομπή και το θέμα να σας πω για διαγωνισμό σήμερα. Όμως θα αφήσω 20 λεπτά εκπομπή στο τέλος και θα κάνουμε ένα εξπρες διαγωνισμό για εσάς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίνοντας ένα μεγάλο ποσό. Πάμε στη διαφήμιση τώρα. Λοιπόν. Να συνοψίσω έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιοι τηλεθεατές που δεν μας έχουν παρακολουθήσει. Υπάρχουν κάποιοι που μπήκαν έτσι τώρα ξαφνικά στη τροφιά μας, περαστικοί από την εκπομπή μας και θέλουν να μάθουν το θέμα που κουβεντιάζουμε. Μέσω του προβλήματος της Κικής, η οποία πάσχει από μια πολύ σπάνια ασθένεια που έχει παραλύσει όλο της το σώμα, η Κική σήμερα μπορεί να κουνήσει μόνο το δίκτυ του ενός χεριού της και αυτό το δίκτυ του ενός χεριού με δυσκολία, όπως μας λέει ο Τάσος, ο νοσηλευτής της, που είναι εδώ, και μπορεί και κουνάει τα μάτια της. Μέσα από την κίνηση των ματιών, με ένα πολύ ειδικό πρόγραμμα του υπολογιστή, η Κική μπορεί να γράφει λέξη στον υπολογιστή και να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Έχει 3 παιδιά, οικονομολόγος, πολύ δραστήρια γυναίκα, καλή μάνα, μια μάνα η οποία είναι στο σπίτι και μέσω του υπολογιστή λειτουργεί τα πάντα, όπως μας λέει ο γιος της, ο Τάσος, ο Σταύρος που είναι σήμερα κοντά μας. Μας έλεγε λοιπόν ο Σταύρος ότι κάνει τα πάντα στο σπίτι. Παραγγαίνει από το σούπερ μάρκετ, επικοινωνεί με το φαρμακείο, παραγγαίνει πετρέλαιο, πληρώνει τους λογαριασμούς μέσω τράπεζας. Κινεί τα νήματα του σπιτιού η Κική, ανοιγοκλίνοντας τα μάτια και κοιτώντας έναν υπολογιστή, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η Κική όμως έχει ζητήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία. Θέλει όταν αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή της, να μπορέσει να φύγει. Το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας, απαγορεύεται να γίνει ευθανασία. Έχει επικοινωνήσει και με έναν Γερμανό γιατρό, ο οποίος της έχει πει ότι εγώ έχομαι άφυλο κερδός, αρκεί να υπάρχει νομικό πλαίσιο, να δώσω τέλος στη ζωή σου. Τα παιδιά της αντιδρούν. Ο Σταύρος μας είπε ότι εγώ τη μάνα μου δεν την αφήνω να φύγει, δεν είναι βάρος για μένα. Το κόστος της ζωής μιας εντατικής μονάδας θεραπείας, να πω και αυτό και να ολοκληρώσω εδώ την περίληψη του θέματος, είναι περίπου πάνω από 4.000 ευρώ το μήνα. 24 ώρες το 24ωρο χρειάζεται ειδικό νοσηλευτή να έχει στο πλευρό της και πολύ ειδικά μηχανήματα τα οποία υποστηρίζουν τη ζωή της. Κύριε Γιάνναρε, ποια είναι η άποψή σας? Ζητάτε το δικαίωμα στην ευθανασία. Η άποψή μου είναι κάθετη, Τατιάνα, ότι θεωρώ ότι είναι έγκλημα το να αφήσει κάποιον να αποφασίσει να πεθάνει, διότι όλοι ζούμε από ανάσες. Τις ανάσες μας τις δίνουμε σε αυτούς που μας αγαπάνε. Άρα φεύγοντας, επιλέγοντας να φύγουμε, τους στερούμε ανάσες. Θεωρώ πως τα άτομα αυτά τα οποία θα ζητούσαν κάποια στιγμή το δικαίωμα στην ευθανασία, είναι άτομα τα οποία έχουν προχωρήσει ένα στάδιο κατάθλιψης. Διότι μόνο μια κατάθλιψη, μια βαριά κατάθλιψη, μπορεί να σε οδηγεί σε μια τέτοια απόφαση να προτείνεις. Άρα θα πρέπει τον κάθε καταθλιπτικό να του δώσουμε μια δυνατότητα, πράγμα το οποίο είναι βεβαίως απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και αντί όλων. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει πάντα ελπίδα. Και πάρα πολλά πράγματα ξεκινάνε χωρίς να υπάρχει ελπίδα, αλλά συνεχίζουν και υπάρχει. Θα σου θυμίσω μόνο ένα παιδί το οποίο είχαμε γνωρίσει μαζί
στην Πάτρα, το οποίο ήταν εντελώς παράλληλο από τη μέση και κάτω και είχε μια απίστευτη εξέλιξη με κάποιες νέες μεθόδους. Λοιπόν, η επιστήμη προχωράει. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που χρειάζονται είναι την αγάπη που έχει η Κική από αυτά τα μάτια, από αυτό τον νεαρό, από την οικογένειά της. Και για αυτούς τους ανθρώπους απλά είπε κάτι έτσι για να περνάει η ώρα. Θεωρώ, αυτό ακριβώς είπε και ο γιος της, ότι οι ανάσες που τους δίνει, ακριβώς τις ανάσες παίρνει. Και μπορεί να κάνει τα πάντα και βρήκε τον τρόπο να τα κάνει. Εγώ λοιπόν, και υπάρχουν οι γιατροί εδώ να το πούν και ο δικηγόρος, θεωρώ ότι το δικαίωμα στην ευθανασία είναι ένα λανθασμένο δικαίωμα, το οποίο κάποιος το επικαλείται στιγμιαία, αλλά όταν προχωρήσει δεν έχει δικαίωμα να το μετανιώσει. Πάντως η Κική έχει στείλει και γράμμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι χρόνια που ζητάει αυτό το δικαίωμα και επειδή έχει όχι απλά σώα στα σφρένας, είναι τετραπέρατη, δεν νομίζω ότι απλά είναι μια στιγμιαία παρόρμηση. Νομίζω ότι είναι χρόνια που δουλεύει το ζήτημα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Χρόνια είναι. Αλλά κατά βάθος θέλω να πιστεύω ότι δεν το θέλει. Ζήτησε το δικαίωμα, όχι τη χρήση. Ακριβώς. Θέλω να συμπληρώσω κάτι, να συμπληρώσω κάτι στη δήλωση, ότι δεν νομίζω ότι είναι κατάθλιψη, ναι μεν σίγουρα ότι κάποιος πρέπει να έχει πέσει σε κάποια κατάθλιψη, να νιώθει ευάλωτο σε οτιδήποτε, αλλά για να έρθει σε αυτή τη φάση, πιστεύω ότι η αμέλεια του κράτους, το να μην τη στηρίζει έτσι όπως πρέπει, για να, είναι, να νιώθει άνθρωπος, να νιώθει ότι έχει δικαίωμα στο οτιδήποτε, να χαρεί το οτιδήποτε. Όταν ένα κράτος είναι παντελώς αδιάφορο και την κατατάσσει απλά σε μία σύνταξη ενός παράλληλου, που αυτή η σύνταξη δεν τη φτάνουν για το τίποτα, νομίζω ότι πας σε ένα αδιέξοδο. Και όταν φτάσει αυτό το αδιέξοδο, λες ότι θέλω να νιώθω άνθρωπος. Αφού δεν μπορώ να νιώσω άνθρωπος, τότε τι? Και κάπως έτσι ξεκινούν και μέσα σε κάποιον άνθρωπο και ανακοινούνται όλα αυτά τα. Ο υπουργός μας ακούει, Τατιάνα. Εγώ θέλω, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μάρκο. Εσείς που έχετε ασχοληθεί κατεξοχήν με ανθρώπους με τέτοιες παθήσεις, μπορείτε να καταλάβετε το αίτημα της Κικής για ευθανασία? Καταρχάς, νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, δηλαδή, όταν γνωρίζω την Κική, την έχω πιάσει σαν παράδειγμα στους ασθενείς μου και στη ζωή μου, θα λέγα. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, είμαι έξω από το χώρο και εύκολα θα πω ότι δεν θέλω την ευθανασία. Το καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, υποφέρουν. Και εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό, άμα το πω απ' έξω. Πολλοί κόσμος που ρώτησα, έκανα ένα μικρό γκάλωπ στο γραφείο και λέω, παιδιά, αν σας τύχαινε αυτό, θα θέλατε να έχετε το δικαίωμα να ανακουφιστείτε φεύγοντας? Οι περισσότεροι είπαν ναι. Και οι άλλοι είπαν, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Άρα, όταν δεν έχεις εσύ την όσο, είναι εύκολο να πεις όχι. Όταν όμως βάλεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Προσέξτε τι γίνεται. Για μένα αυτό είναι μια απόδειξη ίσως της, για να το πούμε με τρέχοντες όρους, είναι η χρεοκοπία της ελπίδας για την Κική. Για να ζητάει ευθερασία, έχει χρεοκοπήσει η ελπίδα της για κάποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να κινεί και τα μάτια κάποια στιγμή ή όχι? Δεν υπάρχει τέτοιο. Τα μάτια θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Απλά τι γίνεται. Σαν γιατρός όμως. Η δικιά μου προσωπική μου φιλοσοφία και όλων των συναδέλφων είναι ότι τα περιστατικά αυτά τα παλεύεις μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Μέχρι εκεί που δεν πάει, καταλάβατε. Κύριε Ανεμοδουρά, γιατρός κι εσείς. Διευθυντής, είπαμε, της χειρουργικής κλινικής Ελπής. Εσείς τι θα λέγατε απέναντι στην ευθανασία? Υπάρχουν περιστατικά που είναι ακόμα χειρότερα από την Κική. Οι άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι, δεν έχουν καμία αίσθηση και παραμένουν, ας το πούμε, σε μια κατάσταση, πώς να το πω, φυτού για 15 χρόνια, για 10 χρόνια. Μια τέτοια υπόθεση είχε διχάσει και την Ιταλία. Την Ιταλία. Την Ιταλία, μου λέγατε. Η Ελουάνα. Πράγματι, για μας, τουλάχιστον για την ειδικότητά μου, παλεύουμε συνέχεια. Βρισκόμαστε πολύ συχνά σε τέτοιες καταστάσεις. Είτε αν θα πρέπει να χειρουργήσουμε κάποιον ασθενή ο οποίος είναι σε ένα τελικό στάδιο. Και βλέπουμε τον ασθενή και τους συγγενείς, το τελευταίο που θα χάσουν είναι η ελπίδα. Αυτό που έγινε με την Κική. Πριν βλέπαμε ότι ήθελε άμεσα να χάσει
να χάσει τη ζωή της. Φαίνεται ότι μάλλον απομακρύνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί, γιατί έχει 4 παιδιά. 3. Της έχει 3. 3. 3. Το τέταρτο είναι ο πατέρας σας. Ο πατέρας σας είναι. Αυτός είναι ο πιο μικρός, σίγουρα. Ακριβώς είναι ο πιο μικρός. Είναι η ηλικία του όσο η Ακρόπολη του, όσο ο Παρθενώνας. Της έχει δοθεί λοιπόν μια έννοια στη ζωή για τα παιδιά της, τα οποία θέλει. Είναι η ίδια η ζωή. Λέει, πρέπει να τα αποκαταστήσω. Και ό,τι μπορεί κάνει, και φαίνεται ότι κάνει ό,τι μπορεί, άνοιξε το ψυγείο. Έλεγε προηγουμένως. Να δούμε τι κάνει. Κατευθύνει λοιπόν ακόμη μία οικογένεια. Μέσα στην τρομερή αυτή η ατυχία της, έχει την τύχη να, έχει μια, να ζει σε μια εποχή που η τεχνολογία της έχει δώσει αυτή την δυνατότητα να επικοινωνεί με το περιβάλλον της, με τους αγαπημένους της, με έξω από το σπίτι της, με όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας τους γιατρούς να δεχθούμε, να γίνουμε, και κανείς δεν το θέλει πιστεύω, θεοί για μερικά λεπτά, μια μέρα, και να αποφασίσουμε για τη ζωή του άλλου. Νομίζω κανένας δεν το θέλει αυτό το πράγμα και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Δηλαδή εσείς αν έχετε έναν ασθενή, ο οποίος είναι όχι στην κατάσταση της Κικής, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το μυαλό της Κικής, ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος. Αν έχετε έναν ασθενή ο οποίος είναι 15 χρόνια, 10 χρόνια σε κόμμα, 5 χρόνια, 7 χρόνια σε κόμμα και υποστηρίζεται μόνο μηχανικά. Και δεν και έχει λέει η οικογένεια. Ξέρετε ότι δεν έχει πιθανότητα να ανανύψει με τίποτα. Και λέει η οικογένεια ότι 10 χρόνια, όπως έγινε στην Ιταλία. Με αυτό το κορίτσι. Πόσα χρόνια ήταν σε κόμμα 17. Το κορίτσι. 17 ολόκληρα χρόνια ήταν ένα κορίτσι το οποίο υποστηριζόταν από μηχανήματα σε μια κλινική της Ιταλίας. Και λέει η οικογένεια ότι ας δώσουμε τέλος μετά από 17 χρόνια στο δράμα της μικρής. Ο πατέρας το ζήτησε στα 7 χρόνια. Ναι. Και υπήρξε ένας Γολγοθάς μετά. Εσείς τι θα λέγατε? Εγώ τι θα έλεγα. Εγώ αρχικά για να. Εμείς μάλλον οι γιατροί για να αποφασίσουμε ότι. Για να αποφασίσουμε για να δώσουμε κάποια κατεύθυνση στους συγγενείς, ας το πούμε καλύτερα. Ότι ο συγγενής του αυτός είναι, δεν έχει καμία πιθανότητα να επανέλθει, πρέπει να έχουμε τον λεγόμενο εγκεφαλικό θάνατο. Αν λοιπόν έχετε τον εγκεφαλικό θάνατο, αυτό σας λέω, είναι ο άνθρωπος σε κόμμα 10 χρόνια και έρθει ο συγγενής και πει 10 χρόνια, τι θα κάνετε? Εγκεφαλικό θάνατο. Εγκεφαλικός θάνατος είναι στις τελευταίες στιγμές. Α, μάλιστα. Είναι τελευταίες στιγμές. Μόνο τότε, επειδή γιατί είμαστε σταγμένοι. Είναι εγκεφαλικό θάνατο που καλό το να μην έχει καμία, να έχει τέτοια βλάβη ο εγκέφαλος. Εμείς είμαστε σταγμένοι στο να βοηθάμε τον ασθενή να διατηρήσουμε τη ζωή του. Αποκλείεται, νομίζω, ο γιατρός, ο οποίος δεν θα έχει σίγουρο τον εγκεφαλικό θάνατο, να συστήσει να τραβήξουμε την πρίζα. Πάμε να δούμε και το νομικό πλαίσιο. Πόσοι ξύπνησαν μετά από 8 και 10 χρόνια σε κόμμα? Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά τα οποία ξύπνησαν μετά από 10, 12, 15 χρόνια σε κόμμα. Και υπάρχουν εκατομμύρια οι οποίοι δεν ξύπνησαν. Συμφωνώ. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το νομικό πλαίσιο. Ο κύριος Τσάπελς θα μας βοηθήσει. Διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δέχονται ότι μπορείς, να το πω έτσι πολύ απλά, όπως θα το έλεγε κανείς, να τραβήξεις την πρίζα από έναν ασθενή ο οποίος. Βλέπεις ότι για χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να. Όχι μόνο, είναι ένα βήμα παραπάνω. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα η Ολλανδία, είναι ένα βήμα παραπάνω. Δεν δέχεται απλά να τραβήξει την πρίζα. Ναι. Δέχεται να γίνει θανατηφόρα ένεση και μάλιστα σε ένα διάστημα μιας τριετίας, νομίζω από το 86 μέχρι το 89, γίνανε 3.500 θανατηφόρες ενέσεις. Βεβαίως και μάλιστα εκεί με κάποιο νομοθετικό πλαίσιο, βέβαια αφού περάσει από ιατρικές επιτροπές. Την κάνει ο οικογενειακός γιατρός. Η θανατηφόρα ένεση είναι πολύ καλύτερη, γιατί αν τυχόν αποδεσμεύσει ένα ασθενή από τη μηχανική υποστήριξη, εκεί υπάρχουν και κάποια δευτερόλεπτα που μπορεί να υποφέρει. Απλά ενώ μέσω της ένεσης στείνεται το τέλος στη ζωή, χωρίς να υπάρχει, υποτίθεται. Στις χώρες αυτές που έχει δεσμοθετηθεί, συναρτάται με τη βούληση. Ναι. Δηλαδή, ο ασθενής όταν είναι ζωντανός και έχει τη βούληση σε να αποφασίσει. Σε ποιες χώρες μπορεί να το κάνει αυτό? Αυστηρά κριτήρια όμως υπάρχουν. Είναι αυστηρά κριτήρια. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, αλλά υπάρχει τουλάχιστον η προϋπόθεση, αν κανείς το θέλει. Αν δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτές τις χώρες που είναι θεσμοθετημένες. Ναι. Στο εξωτερικό. Σε αν ποιες δεν υπάρχει, χώρες είναι έχει... στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε κάποιες πολιτείες Αμερικής, στην Ταϊλάνδη, διάβασα. Είναι και κάποιες χώρες δηλαδή, οι οποίες δεν είναι τόσο εντός εισαγωγικών πολιτισμένες όσο κάποιες ευρωπαϊκές, όμως επιτρέπεται. Απλά είναι πάντα σε συνάρτηση με τη βούληση.
με τη βούληση του ασθενού. Δηλαδή, ένα ασθενή ο οποίο είναι σε κόμμα δεν μπορεί να πει: βάλτε μου τη θάνατη φορένεση. Και στη Γερμανία επιτρέπεται. Στη Γερμανία με κάποιε μορφέ είναι η λεγόμενη υποβοήθηση σε αυτοκτονία. Στην κάτω Γερμανία. Το κρίσιμο νομικό ζήτημα, στην Ελλάδα. Ναι. Είναι όπως όλοι γνωρίζουμε, είτε είμαστε νομικοί είτε δεν είμαστε, ναι, ότι φυσικά η ευθανασία με τη μορφή την καθαρή απαγορεύεται ρητά. Και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δηλαδή, όποιος, αν ένας γιατρός κάνει μια θανάτη φοροένεση, θα κατηγορηθεί και θα καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι ο Έλληνας νομοθέτης, στον ποινικό κώδικα, έχει εισάγει δύο βασικές ρογμές στην έννοια της ανθρωποκτονίας, οι οποίες σε ενευρία έννοια θα λέγαμε ότι δικαιολογούν. Καταλαβαίνουν τον ασθενή, την ανάγκη του ασθενούς, ο οποίος πάσχει από μία ανίατη ασθένεια, να φύγει πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα. Mm. Συγκεκριμένα, η λεγόμενη ανθρωποκτονία με συνένεση, κατά την οποία όταν ο δράστης τελέσει την ανθρωποκτονία κατόπιν επίμονων παρακλήσεων, επιμονής του θύματος που πάσχει από ανίατη ασθένεια και από ίκτο για αυτόν, τότε ξαφνικά ο νόμος λέει ότι η ανθρωποκτονία πάβει να είναι κακούργημα, αν αποδειχθούν βεβαίως όλα αυτά, και πέφτει στο κλιμέλημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει κάποια ποινή και θα αφαιθεί ελεύθερος. Υπήρχε και μια γνωστή υπόθεση που απασχόλησε το Πανελλήνιο σχετικά με αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όνομα, αλλά αν θυμάστε, ήταν η υπόθεση μιας οδοντιάτρου που εκτελέστηκε. Γιατί να μην αναφερθούμε. Είναι υπόθεση, η γνωστή υπόθεση, ναι, Μονσελά. Είναι η γνωστή υπόθεση. Είναι πολύ κροτή, είναι πολύ συζητημένη. Ναι, είναι πολύ συζητημένη. Όπου ο κατηγορούμενος αυτός ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ανθρωποκτονία με συνένεση ή ανθρωποκτονία από ίκτο, διαφορετικά. Δεν έγινε ο ισχυρισμός αυτός δεκτός από το δικαστήριο, ωστόσο έτυχε ελαφρυντικό περιστάσιο με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός μετά από ελάχιστα χρόνια να είναι έξω. Να βγει έξω. Βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν υπήρχε ανίατη ασθένεια, γι' αυτό και κρίθηκε. Υπήρχε απλώς ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Άρα αφήνει κάποια μικρά παράθυρα ο νόμος. Όπως και τη λεγόμενη συμμετοχή σε αυτοκτονία. Ναι. Συμμετοχή σε αυτοκτονία, που σημαίνει ότι όταν βοηθήσει έναν άνθρωπο αυτοκτονήσει, πάλι η συμπεριφορά σου έχει χαμηλότερη ποινική απαξία και είναι πλημέλημα. Ωστόσο, αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Με τα παρόντα νομικά δεδομένα, λοιπόν, μόνο αν νομοθετήσει ο Έλληνας νομοθέτης μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ρητός. Mm. Γιατί και αυτός που θα συμμετέχει σε αυτοκτονία ή θα κάνει την ανθρωποκτονία με συνέννηση, πάλι θα καταδικαστεί. Αλλά πριν νομοθετήσει γι' αυτό, τουλάχιστον με τη ζήτηση που είχα δω και με τους συγγενείς της οικογένειας, πιστεύω πρέπει να νομοθετήσει σε άλλα βασικότερα θέματα. Μάλιστα. Δηλαδή, θα έκανε η οικογένεια αν δεν είχε τα χρήματα να καλύψει τις ανάγκες. Να αγοράσει τα μηχανήματα, το software, για να μπορεί η γυναίκα αυτή να επικοινωνεί με την οικογένεια. Είναι το θέμα που θίξαμε από την πρώτη στιγμή. Είπε ο κύριος Γιάνναρος, και θα ήθελα να κάνετε τον επίλογο σε αυτό το θέμα, κύριε Γιάνναρε, εσείς, διότι είπατε μας ακούει ο Υπουργός σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αν δεν είχε τα χρήματα, αν η οικογένειά σας δεν μπορούσε να υποστηρίξει όλο αυτό. Η οικογένεια την υποστηρίζουν φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι της Κυκλικής Παλή. Σίγουρα δεν είναι μια οικογένεια η οποία είναι τόσο καλά ευκατάστατη για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Ναι, αλλά μια οικογένεια τόσο αξιοπρεπής δεν θα έπρεπε να έχει την ανάγκη της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης φίλων. Θα έπρεπε να μπορεί η γυναίκα αυτή από το κράτος να ζει όπως ζει στο σπίτι με τα χρήματα τα οποία της έδινε το κράτος. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι πάσχουν από αυτή την νόσο στην Ελλάδα, πόσοι μπορεί να είναι. 1.500 με 2.000 άτομα. 2.000 άτομα. Πολλοί άνθρωποι είναι. Είναι περίπου, υπάρχει μια συχνότητα κατά μελέτες 3 με 8 άτομα ανά 100.000 κόσμου. Ντροπή να συζητάμε χρήματα όμως. Είναι πραγματικά ντροπή. Πραγματικά ντροπή, αλλά θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Δηλαδή, εκτός και αν αποφασίσουμε ότι όποιος μπορεί, όποιος έχει κανένα φίλο, όποιος έχει καμιά καλή σύνταξη, όποιος αντέχει, ας ζήσει. Οι άλλοι στον κιάδα. Δεν το ακουμπάμε όμως το θέμα, γιατί αν. Στον κιάδα. Να σας πει ο κύριος δικηγόρος εδώ πέρα ότι στον κώδικα μας δεν υπάρχει λέξη ευθανασία πουθενά, παρά μόνο στην κτηνιατρική. Κύριε Γιάνναρε, τον επίλογο του θέματος. Οι άνθρωποι θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Θεωρώ εξίσου σημαντικό το κράτος να διατηρήσει ή να προωθήσει τη δικιά του αξιοπρέπεια. Για τόσα λίγα άτομα πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Ίσως μετά από κάποιο στάδιο της ασθένειας, όπου οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται μια δυναμική νοσηλεία 24-ωρη κατοίκων. Ο Υπουργός αυτός μας ακούει, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και θεωρώ ότι ήδη σήμερα θα ξεκινήσει σκέψεις, όπως και το επιτελείο του, για το πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Ξέρετε, πολλά πράγματα ξεκινά ξαφνικά. Όπως ξεκίνησε ξαφνικά και αυτή η συμμαχία νοσοκομείων, για τη βοήθεια των ανασφάλιστων.
τα καλά πράγματα ξεκινά ξαφνικά και κάποιος δίνει το έναυσμα και θεωρώ ότι πρέπει να σε ευχαριστήσουμε που το έδωσες εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω στο η μαμά της δώσει ένα φιλί από μένα. Εννοείται. Μιας και είναι δύσκολο να τη συναντήσω και να τη δω από κοντά. Και να της δώσεις και συγχαρητήρια για αυτό που είναι ως άνθρωπος, για τη δύναμή της, για την ανάγκη της να παλέψει και να βελτιώσει, να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος μέσα από την αναπηρία της. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει και μπορείτε να της τα δώσετε και σε αυτό προσώπως. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ να της δώσω το φιλί. Κική! Από όλους. Γεια σου. Από όλους. Μπράβο σου για όλα.